Πίστευα ότι ήμασταν κοντά. Μέχρι την ημέρα που κατάλαβα ότι κατηγορούμε για πάρα πολλά πράγματα τα οποία Έλα, δεν έχουν κάνει. Πες μου συγκεκριμένα, μην μου λες τώρα. Άννα, συγκεκριμένα σου μιλάω. Ναι. Πες μου, σου είπα ένα παράδειγμα αυτό, όπως ας πούμε την ημέρα που καθόμασταν όλοι μαζί με τη Μαρία στο σπίτι των αγοριών και μιλάγαμε για το παιδί, ότι κάποιος μπορεί να έχει παιδί. Ναι. Και αναφέρθηκε η λέξη κλίκα μετέπειτα για εμάς. Τότε που είχε γίνει η παρεξήγηση μεταξύ Άννας, Ρένιας και είχα μπει και εγώ χωρίς λόγο. Μιλάς για το περιστατικό που σου έλεγα, έχεις κάτι μαζί μου, γι' αυτό και γελούσα. Γενικά το κάνεις αυτό, καταρχήν... έχεις κάτι μαζί μου. Νομίζεις ότι κάτι έχω μόνιμα μαζί σου. Έλα μου, κοίτα, ξέρουμε πολύ καλά ότι Βασίλη. Αν αυτό το έχεις κάτι μαζί μου, εσύ το λες συχνά. Και εγώ... σου πείτε και έξω από το σπίτι. Εγώ ποτέ δεν σε έχω παρεξηγήσει γι' αυτό. Και μάλιστα όταν όχι, εγώ δεν σε έχεις κάτι μαζί μου, σε αστείευα γιατί το λες εσύ. Πότε το έχω πει εγώ. Θέλω να μου πεις ένα παράδειγμα που το έχω πει και εγώ. Και στο σπίτι και μέσα, δεν μας λες. Μιλάμε για μέσα ή για on ή off. Γιατί άμα θέλεις να μιλήσουμε για off, μπορούμε να μιλήσουμε για off. Γενικά για αυτό το πράγμα. Γενικά σου λέω κι εγώ, από σένα έχει αναφερθεί πολλές φορές και δεν είμαι μόνο που το έχω παρατηρήσει. Αυτό. Το ότι έχεις κάτι μαζί μου. Εγώ για τον Βασίλη. Γιατί έχω κάτι μαζί σου. Ότι τι. Εγώ γιατί να έχω κάτι μαζί σου. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχεις κάτι μαζί μου. Και τώρα αυτό δεν μου είπες. Ότι θέλεις να μου πεις κάτι. Oh my god. Σας βλέπω να έχετε μια αρνητική διάθεση προς εμένα. Και σε εσένα η διάθεσή σου ποια είναι προς εμάς. Εγώ, Έλενα, μου έχω πει, με έχουν ρωτήσει κάτι και έχω πει τη γνώμη μου για ένα περιστατικό. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κι εγώ, λοιπόν, για αυτό. Τη γνώμη σου για γενικά, ένα περιστατικό. Γενικά, όμως, για όλο το υπόλοιπο σύνολο, δεν έχω κάτι άλλο μαζί σας. Δεν σας έχω προσβάλει ποτέ. Αχ. Δεν έχω μιλήσει άσχημα.